Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Fortnite και χτες ζήσαμε μαζί παιδιά το τέλος του κύβου και τη δημιουργία της νέας περιοχής στο Loot Lake και ήταν ένα τεράστιο event πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ καινούριο και διαφορετικό για το Fortnite παιδιά. Όσοι το χάσατε παιδιά υπάρχει το footage που βλέπετε πίσω από το stream και μπορείτε να το δείτε ξανά, να δείτε τη λάμψη που είναι αυτή την τεράστια λάμψη μετά την έκρηξη που έκανε ο κύβος και μεταφερθήκαμε σε αυτό το περίεργη άλλη διάσταση θα έλεγα και μετά δημιουργήθηκε η νέα περιοχή και έφυγε όλο το σκοτάδι, ήρθαν πεταλούδες παιδιά, ακούονταν ωραίες μουσικές, χαλαρωτικές μουσικές ας πούμε και όλα έγιναν έτσι πιο χαρμόσυνα και ωραία και όμορφα. Τι σημαίνει τώρα παιδιά αυτό και τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτό το event. Καταρχάς παιδιά να εξηγήσουμε τι έγινε στο event, έφυγε όλο το σκοτάδι με τη λήξη και των Fortnite Mers του event για το Halloween. Άρα παιδιά οτιδήποτε έχει να κάνει με τέρατα, ζόμπι, κακία, το σκοτάδι του κύβου και όλα αυτά έχουν φύγει πλέον από τον χάρτη, δεν υπάρχει πλέον τίποτε από αυτά. Το κάστρο παιδιά μέχρι χθες που παίξαμε ήταν ακόμη στο χάρτη και κάποιες άλλες περιοχές που ήταν Halloween. Φαντάζομαι σιγά σιγά θα φύγουν και αυτά για να ετοιμαστούμε και για το νέο event παιδιά, που το πιο κοντινό event που θα έρθει τώρα είναι το Χριστουγεννιάτικο event, που είναι κάτι το πιο χαρούμενο, φαντάζομαι θα έχουμε και χιόνια και τα λοιπά και χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, άρα αυτά όλα με τα τέρατα και τα σκοτεινά πράγματα και τα ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με Halloween και φαντάσματα θα φύγει. Επίσης παιδιά, πολλοί λένε ότι αυτός ο νέος χάρτης, ας πούμε αυτή η νέα περιοχή στο χάρτη μας οδηγεί και σιγά σιγά προς τη νέα σεζόν, τη σεζόν 7 και ότι πολλά πράγματα θα γίνουν από αυτή την περιοχή τη σεζόν 7, γιατί αν παρατηρήσετε παιδιά έχουν μείνει κάποια κομμάτια του κύβου και εννοείται έγινε και η πιο μεγάλη αλλαγή εδώ όταν καταστράφηκε ο κύβος. Μεγάλες αλλαγές έρχονται παιδιά στο Fortnite σίγουρα μετά από αυτό το τεράστιο event που είδαμε χθες μαζί στο live και εννοείται θέλω πάντα να μου πείτε και εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά, τι γίνεται, τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ πιστεύω έφυγαν παιδιά το σκοτάδι και ήθελαν να ξεφορτωθούν και τον κύβο σιγά σιγά για να έρθει και το χριστουγεννιάτικο event που θα είναι κάτι χαρούμενο, κάτι όμορφο, κάτι φωτεινό τέλος πάντων. Άρα έπρεπε να φύγει και ο κύβος που ήταν ένα σύμβολο κακίας στο Fortnite και έδινε σκοτεινή ενέργεια. Αυτή είναι η δική μου θεωρία. Παιδιά, να μου πείτε και εσείς ξαναλέω κάτω στα comments τι πιστεύετε και μην ξεχάσετε ότι ώρα 6 έχουμε live stream με subscribers. Θα είναι παρόν και ο πρωταθλητής του τουρνουά να παίζει μαζί μας και θα τα πούμε εκεί. Σας περιμένω όλους να παίξουμε μαζί Fortnite.